συνέντευξη. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου μισή ώρα συνολικά. Γι' αυτό σας παρακαλούμε οι ερωτήσεις να είναι συνοπτικές, χωρίς... προκειμένου να έχουν όλο όσο το δυνατόν περισσότερο και περισσότερο την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις. Κάτσε πριν ξεκινήσουμε πιο μια γουλιά, μην φύγω σαν την Ουκρανία. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός, όπως σας είπαμε, είναι, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε αυτή η διήμερη σύνοδος κορυφής. Θα τον ακούσουμε λοιπόν αναλυτικά να αναφέρεται στα συμπεράσματα αυτής της συνόδου, τόσο σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη χώρα μας στο κομμάτι της οικονομίας και της ανάπτυξης, αλλά μόλις σας ενημερώναμε και για την παρέμβαση που έκανε σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα, κυρίες και κύριοι, τόσο σε επίπεδο δηλώσεων, όσο βεβαίως και προκλητικότητα στο Αιγαίο. Για να πάμε λοιπόν πάλι στις Βρυξέλλες. Είμαστε έτοιμοι νομίζω όλοι για να αρχίσει η συνέντευξη. Είναι αερά. Είναι αερά. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Μπορώ να πω ότι σε αυτό το διήμερο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλύψαμε σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, την αναβάθμιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ασφάλεια, τα θέματα, τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, την πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά βέβαια και τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης εν ώψη της διακήρυξης της Ρώμης στην Σύνοδο της Ρώμης για τα 60 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Επιτρέψτε μου να σας πω επιγραμματικά κάποιες σκέψεις και κάποιες πληροφορίες για τις συζητήσεις που διεξήχθησαν αυτές τις δύο μέρες σε αυτούς τους επιμέρους τομείς. Να ξεκινήσω από την οικονομία. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή και του Μάριο Ντράγκη για την πορεία και τις επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και τις επιδόσεις του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Από την πλευρά μας επιμείναμε στο σχέδιο των συμπερασμάτων, λέω εντός εισαγωγικών τη λέξη συμπερασμάτων, διότι για πρώτη φορά υπήρξε η στάση μιας χώρας που ακύρωσε τη δυνατότητα να εγκριθούν συμπεράσματα, όχι γιατί διαφωνούσε με αυτά, αλλά γιατί διαφώνησε με το πρόσωπο που επελέγει από την πλειοψηφία για την Προεδρία του Συμβουλίου. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να το λέω ως σχέδιο συμπερασμάτων, έστω και συσσαγωγικά, διότι ήταν η συμφωνία όλων των κρατών μελών. Στο σχέδιο λοιπόν αυτό πετύχαμε να συμπεριληφθεί ειδική αναφορά για τις ειδικές προσπάθειες, τις ειδικές πρόσθετες και παράλληλες δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας στα κράτη-μέλη όπου η ανεργία παραμένει δυσανάλογα υψηλή. Διότι όπως επεσήμανα χθες, μπορεί να δίνεται η αίσθηση ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 έχουμε επανέλθει στα επίπεδα της ανεργίας που ήμασταν πριν την κρίση, όμως αυτό δεν έχει καμία συμμετρικότητα, διότι αν δει κανείς τα μεγέθη στον Ευρωπαϊκό Νότο, στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και στο Βορρά, θα διαπιστώσει ότι ενώ πριν από την κρίση, για παράδειγμα, η Ελλάδα και η Γερμανία πριν από την κρίση είχαν ανεργία στο 8,5%. Μετά την κρίση η Ελλάδα ανέβηκε στο 27%, η Γερμανία έπεσε στο 4,5%. Αυτές λοιπόν οι δομικές ανισότητες, οι δομικές ανισορροπίες είναι που μας αναγκάζουν να δούμε και συγκεκριμένες πολιτικές προκειμένου να αμβλύνουν αυτές τις μεγάλες ανισότητες. Πετύχαμε λοιπόν να υπάρξει αναφορά. Πρόκειται, θα έλεγα, για μια έμεση αλλά σαφή παραδοχή ότι η πολιτική της λιτότητας, η επιλογή των δυσβάστακτων κοινωνικών επιπτώσεων στην μεταρρυθμιστική ατζέντα πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα στις χώρες εκείνες που έχουν δημιουργήσει
τη μεγαλύτερη ζημιά. Επισημάναμε επίσης ότι τώρα που η Ελλάδα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο εφαρμογής του προγράμματος, έχει ανάγκη όχι από περισσότερη λιτότητα, αλλά από μεγαλύτερη ενίσχυση των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων. Η στροφή προς την ανάπτυξη πρέπει να περιλαμβάνει πρώτον την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεύτερον την εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Και ταυτόχρονα βέβαια η δική μας υποχρέωση είναι η επεξεργασία και ενός σχεδίου για την ανάπτυξη, για την αναπτυξιακή μας στρατηγική, με προτεραιότητες στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας, την αναχέτηση της ανεργίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ένα σχέδιο σαν αυτό, το οποίο ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο και βρίσκεται στο στάδιο μιας ευρύτατης κοινωνικής διαβούλευσης. Και με την ευκαιρία επιτρέψτε μου να επισημάνω για μια ακόμη φορά ότι η αναπτυξιακή προοπτική είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε και για τη βιωσιμότητα του προγράμματος και για τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά βεβαίως και για τον στόχο μας το μεγάλο που είναι η οριστική έξοδος από την κρίση. Στη συζήτηση για τη μετανάστευση θέσαμε επιτάπητος τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μεσογείου. Είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών. Η συζήτηση ήταν επικεντρωμένη στην κεντρική Μεσόγειο. Εν τούτης, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε πολλούς διαφορετικούς δρόμους διακίνησης. Υπάρχει ένας κορμός που διακλαδώνεται σε διάφορα κλαδιά. Ένα από αυτό είναι αυτό που έρχεται από την Κεντρική Αφρική και πηγαίνει προς την Ιταλία. Ένα άλλο είναι το κλαδί της διακίνησης που έρχεται προς το Αιγαίο. Αλλά ο κορμός του συστήματος των διακινητών, κατά την εκτίμησή μας, είναι ενιαίος. Και θα πρέπει να δούμε συνολικά και την συνέχιση της εφαρμογής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά βεβαίως και τις απαραίτητες δράσεις στην Κεντρική Μεσόγειο και τη συνεργασία με την Λιβύη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που πρέπει να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποκατάσταση σταθερότητας στην μεσογειακή αυτή χώρα. Παρουσίασα τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουν οι ελληνικές αρχές για να μπορέσουν να διαχειριστούν το τεράστιο αυτό βάρος των ετοιμάτων ασύλου με αποτελεσματικότητα από τη μια, αλλά και στα πλαίσια του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου από την άλλη. Και βέβαια μίλησα για το μεγάλο βάρος που σηκώνουν τα νησιά μας, ζήτησα να υπάρξει επιτάχυνση σε ό,τι αφορά την στελέχωση των υπηρεσιών ΕΑΣΟ στα νησιά και στη διαδικασία της μετεγκατάστασης, που παρότι έχει ξεκολλήσει, είμαστε πολύ μακριά ακόμα από τους αρχικούς στόχους. Είχαμε για 60 περίπου χιλιάδες και έχουν γίνει γύρω στις 12.000. Επεσήμανα παράλληλα την ανάγκη να υπάρξει μια δίκαιη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, όπου τα βάρη να μην φορτώνονται στις χώρες πρώτης υποδοχής. Στην συζήτηση για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τα Δυτικά Βαλκάνια, μιλήσαμε για την ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς ασφάλειας και άμυνας, δεδομένης της αυξανόμενης αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα στηρίζει αυτή την προοπτική στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναβάθμισης του διεθνούς και περιφερειακού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, επεσήμανα την μεγάλη ανησυχία μας για τις εξελίξεις στην περιοχή, σε μια περιοχή με πολύ βαριά ιστορία, όπως γνωρίζετε. Και η ανησυχία μου αυτή εντοπίζεται στην άνοδο του εθνικισμού, στις διεθνωτικές εντάσεις, στις πολιτικές κρίσεις, την πολιτική αποσταθεροποίηση, αλλά και την ενίσχυση του οργανωμένου εγκλήματος.
καθώς όμως και της επιρροής τρίτων χωρών. Τόνισα ότι η επιβεβαίωση πολιτικής διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια είναι σήμερα απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. Πρέπει να δώσουμε το σήμα, το μήνυμα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προοπτική της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των χωρών αυτών. Και βεβαίως στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, στην ανάδειξη μιας δημοκρατικής πολιτικής κουλτούρας, στην εδραίωση του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό είχα την ευκαιρία να αναφερθώ και να ενημερώσω τους ομολόγους μου και για την προκλητική, την κλιμάκωση αν θέλετε, της προκλητικής ρητορικής αλλά και της στρατιωτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Και τόνισα την ποσοτική και ποιοτική κλιμάκωση ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους 4 μήνες, επαναλαμβάνω, όχι μόνο της ρητορικής αλλά και της στρατιωτικής δραστηριότητας. Υπογράμμισα ότι η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί και θα αποτελεί πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας και για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για τα Βαλκάνια. Διατηρεί και θα συνεχίσει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους για διάλογο και συνεργασία με όλες τις γειτονικές χώρες. Την ίδια στιγμή όμως θα παραμένει ακλόνητη και σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου αλλά και στην υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Τόνισα ότι το μήνυμα όλων προς την Τουρκία, έναν σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που άλλωστε βρίσκεται σε ενταξιακή διαδικασία, πρέπει να είναι αυτό. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο και βεβαίως ο σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας. Τέλος, ίσως την πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου στη Ρώμη και τη διακήρυξη της Ρώμης και μετά την δημοσίευση και της Λευκής Βίβλου, δηλαδή των επιλογών που έχουμε μπροστά μας για το μέλλον της Ευρώπης, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Θεωρώ αυτή τη συζήτηση και ενδιαφέρουσα και απαραίτητη. Απαραίτητη να γίνει χωρίς στερεότυπα, να ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους. Το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις αλλά και μεγάλους κινδύνους που προέρχονται από την αδυναμία της να διατηρήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες της και ταυτόχρονα την αδυναμία της να είναι αποτελεσματική στη διαχείριση των κρίσεων που αντιμετωπίζει. Τόνισα όμως την ανάγκη να μην μιλάμε για την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων αλλά για την Ευρώπη των πολλών επιλογών. Δεν μπορεί να είναι όραμά μας μια πολύ συντηρητική αντίληψη περί της Ευρώπης των ισχυρών, του σκληρού πυρήνα και κάποιων άλλων οι οποίοι θα ακολουθούν. Βεβαίως ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε όσοι επιθυμούμε να προχωρήσουμε στην εμβάθυνση της συνεργασίας μας, πολιτική και κοινωνική εμβάθυνση της συνεργασίας μας, να μένουμε στάσιμοι επειδή κάποιοι επιλέγουν την αλακάρτ Ευρώπη, δηλαδή τη συμμετοχή στα καλά, αλλά εκεί όπου υπάρχει η υποχρέωση να δώσεις, να μην θέλεις να δώσεις. Όπως για παράδειγμα στο προσφυγικό, όπου κάποιες χώρες αρνούνται την αλληλεγγύη. Έθεσα λοιπόν ως προτεραιότητα την συζήτηση για την μετεξέλιξη της Ευρώπης στην κατεύθυνση της ενίσχυσης κοινωνικής σύγκλησης και κοινωνικής συνοχής. Μίλησα για την ανάγκη να ανοίξουμε όλοι τα χαρτιά μας αλλά και να ξεκαθαρίσουμε προς τις χώρες εκείνες που αισθάνονται την απειλή ότι θα βρεθούν σε μια δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα ότι δεν μιλάμε για αποκλεισμούς, ότι δεν μιλάμε αν θέλετε για διαιρέσεις ή για εξαιρέσεις χωρών από τις σήμερα υφιστάμενες θεσμικές δομές Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, δηλαδή την Ευρωζώνη ή το Σέγγεν,
Αντιθέτως, μιλάμε για τη δυνατότητα όσοι το επιθυμούν να προχωρήσουν σε ακόμα βαθύτερη ενοποίηση της συνεργασίας και της κοινής τους δράσης. Και είπα ότι αυτό για να προχωρήσει σωστά έχει δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι όλη αυτή η συζήτηση να διεξαχθεί και οι αποφάσεις να πάρθουν εντός του πλαισίου των ευρωπαϊκών συνθήκων και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 20 της Συνθήκης Λισαβόνας. Δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε τις ευρωπαϊκές συνθήκες ή ακόμα χειρότερα να λαθροχειρούμε, να τις υπερβαίνουμε ερήμην των λαών, ερήμην των πολιτών. Υπάρχει λοιπόν το πλαίσιο για να γίνουν όλα αυτά. Και δεύτερον, η προϋπόθεση, την είπα ήδη νομίζω, αυτές οι ενισχυμένες συνεργασίες να είναι ανοιχτές, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις είμαι, νομίζω σας έδωσα ένα ευρύτατο πλαίσιο ενημέρωση για το τι συζητήθηκε. Είμαι ανοιχτός στις ερωτήσεις σας. Να μην δίνω εγώ τον λόγο, να με βοηθήσει ο κύριος Σατζολέτος από το Σκάι. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω αν όντως ζητήσατε από την κυρία Λαγκάρτ να δεσμευτεί το Ταμείο δίπλα στην Ελλάδα. Αυτό δήλωσε η κυρία Λαγκάρτ στην Le Parisienne, συμπληρώνοντας βέβαια πως για να γίνει αυτό, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις, πρέπει να είναι βιώσιμο το χρέος της χώρας. Με την διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι γνωστό ότι... Με τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι γνωστό ότι έχω κατά καιρούς επικοινωνία, διαρκή επικοινωνία. Όχι πάντοτε εύκολη, διαφωνίες είναι δεδομένες, αλλά ειλικρινή και έντιμη επικοινωνία. Και είναι αλήθεια ότι ζήτησα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ξεκαθαρίσει τη στάση του, να μην σπαταλάει το χρόνο, να κρατήσει μια σταθερή θέση και να δεσμευθεί ότι με βάση τα πρότυπα, τα τεχνοκρατικά που απαιτούνται για να συμμετάξει στο ελληνικό πρόγραμμα, είναι απαραίτητες συγκεκριμένες κινήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Και αναφέρομαι βεβαίως σε αυτό που όλοι ονομάζουν μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Σε αυτή την βάση, ναι, βεβαίως ζήτησα την δέσμευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι δεν θα είναι, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποίησα πριν, à la carte, μόνο με τα μέτρα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, αλλά στο ζήτημα του χρέους η γνωστή ευρωπαϊκή τακτική του να πετάμε την μπάλα μπροστά, αλλά ότι θα φτάσουμε τώρα, πολύ σύντομα, σε μια συνολική λύση για το ελληνικό πρόβλημα. Η κυρία Ψαρά από το Έθνος. Οι εκπρόσωποι των θεσμών έφυγαν από την Αθήνα και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας καταρχάς, αλλά και για τη συνολική συμφωνία σε σχέση με τον ΝΟΤΟ; Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κατά την άποψή μου υπήρξε... να το αφήσω, να με συγχωρείτε γιατί το κλείνω και... κατά την άποψή μου υπήρξε πράγματι πολύ σημαντική πρόοδος όλο αυτό το διάστημα. Κάτσαν σχεδόν 10 μέρες στα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα. Αυτή η πρόοδος έχει καταγραφεί και στις ανακοινώσεις που βγήκαν αμέσως μετά, αλλά και στην ανακοίνωση του Euro Working Group χθες το βράδυ. Νομίζω ότι αυτή η πρόοδος μας κάνει αισιόδοξους ότι εντός των χρονοδιαγραμμάτων και των στόχων που έχουμε θέσει βρισκόμαστε ακόμα. Είναι κατά την άποψή μου εφικτό να έχουμε την τεχνική, τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το Eurogroup της 20ης του Μάρτη και απολύτως εφικτό από εκεί και πέρα να έχουμε στον Απρίλιο την συνολική συμφωνία που θα αφορά και την απομείωση, τα μέτρα μάλλον, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Άρα βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, κοντά και χρονικά και πολιτικά σε μια συνολική συμφωνία για το ελληνικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο διεκδικούσαμε και ζητάγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει βεβαίως καθυστέρηση, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, είναι γνωστό που οφείλεται αυτή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε το θετικό, ότι υπάρχει προοπτική διεξόδου, θετικής διεξόδου. Ο κ. Παντελάκης από την ΕΡΤ. Πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι για να κλείσει θα πρέπει
σημείο που έως τώρα είναι σημείο σημαντικός διμετρητής των εργασιακών και της επαναφοράς των σχετικών πραγματεύσεων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να λυθεί. Το θέμα αυτό δεν μπορεί να λυθεί στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων. Και δεν μπορεί να λυθεί διότι είναι αυτονόητο ότι εκεί υπάρχει μια διαφωνία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μια τεχνογνωσία και μια εμπειρία που αφορά κυρίως χώρες εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αφορά κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες, όπου εκεί έχει εφαρμόσει ένα εργασιακό μοντέλο. Δεν θα κρίνω, δεν νομίζω ότι είναι της χώρας να κρίνω αν αποδίδει ή δεν αποδίδει, ξέρετε τις απόψεις μου. Εν τούτης, η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει το σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, στην Ελλάδα εφαρμόζεται το κοινοτικό, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και η υποχρέωση να υπερασπιστεί αυτό το κεκτημένο δεν έχει μόνο η Ελλάδα, έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Συνεπώς, είναι ένα ζήτημα που εκ των πραγμάτων θα λυθεί και θα υπερασπιστεί, έχουν υποχρέωση να το υπερασπίσουν απέναντι στις απόψεις, τις σεβαστές απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι εταίροι της Ελλάδας, τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και στο επίπεδο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών. Ο κ. Αθανασίου. Αθανασίου, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Να σας πάω σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα και τη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Αναστασιάδη. Και φυσικά τα όσα είπατε... Και φυσικά τα όσα είπατε πριν από λίγο για την ένταση στο Αιγαίο και τη στάση της Τουρκίας εν ώψη και του δημοψηφίσματος που υπάρχει, ποια πιστεύετε ότι είναι η εξέλιξη των πραγμάτων σε σχέση με το Κυπριακό, σε σχέση με το δημοψήφισμα και τη στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο, πού μπορεί να πάμε, έχει χαθεί η ευκαιρία ή υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι θα επιστρέψουν στο τραπέζι χωρίς κάποια τουρκική πίεση? Και στη τελική ανάλυση, μήπως θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει λίγο παραπάνω τον Ερντογάν σε αυτή τη φάση? Ναι, εγώ δεν θα έλεγα ότι έχει χαθεί η ελπίδα. Άλλωστε, το τελευταίο που χάνεται σε αυτόν τον κόσμο είναι η ελπίδα και δεν πρέπει να τη χάνουμε ποτέ. Εμείς πρέπει να μείνουμε, πιστεύω, στις θέσεις μας με αποφασιστικότητα αλλά και με ανοιχτή την διάθεση πάντοτε του διαλόγου, με ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας με την γείτονα χώρα. Είναι κατανοητό ότι εν ώψη του δημοψηφίσματος στην Τουρκία δεν περιμένουμε, δεν αναμένουμε μέχρι την ημερομηνία του δημοψηφίσματος κάποιες κινήσεις επιστροφής στο τραπέζι του διαλόγου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε και τις γέφυρες. Θα περιμένουμε, θα παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις. Θα υπερασπιζόμαστε στεναρά την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσουν οι συνομιλίες και να βρεθεί λύση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, λύση βιώσιμη και λειτουργική. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτή και ελπίζουμε ότι αμέσως μετά το δημοψήφισμα θα μπορέσουν να διαμορφωθούν οι συνθήκες, πρώτον για την οικοδόμηση ξανά μιας θετικής ατζέντας και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στο πλαίσιο των δικοινοτικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Η κυρία Καλαγεροπούλου. Κύριε Πρόεδρε, από τη μία λέτε ότι συζητάτε με την κυρία Λαγκάρτ για το θέμα του χρέους και την ίδια στιγμή είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό που τορπιλίζει τις συνομιλίες για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, ζητώντας την πραγματικότητα εντελώς αναπτυξιακά μέτρα όπως περισσότερες απολύσεις και μείωση των συντάξεων. Με δεδομένο ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα, πώς περιμένετε τη συγκεκριμένη στιγμή να ξεμπλοκάρει το θέμα και να κλείσει η αξιολόγηση? Η κυρία Καλογεροπούλη, έχουμε πια εμπειρία 7 χρόνια, δεν είναι λίγα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει δουλειά του, ζητάει αυτά που ξέρει να ζητάει και που έχει μάθει να ζητάει. Επαναλαμβάνω όμως ότι η Ελλάδα είναι χώρα του ευρωπαϊκού πλαισίου, οι αποφάσεις δεν παίρνονται από έναν θεσμό αλλά από το σύνολο των θεσμών. Κάποτε τους ονομάσαμε Τρόικα, τώρα είναι Κουαρτέτο και βεβαίως υπό την διαρκή επίβλεψη και άλλων θεσμών όπως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ILO. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε ορισμένα ζητήματα η συζήτηση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στο πλαίσιο μιας τεχνικής συζήτησης. Επαναλαμβάνω
Οι θέσεις που έχει το Ταμείο σε αυτά τα θέματα είναι γνωστές εδώ και 7 χρόνια, δεν είναι καινούργιες. Έχει όμως υπάρξει όλο αυτό το διάστημα μεγάλη πρόοδος. Το ότι έχει υπάρξει πρόοδος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υιοθετούνται πάντοτε αυτές οι απόψεις. Έτσι πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα πολύ σύντομα να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα δίνει μια συνολική λύση, αλλά θα προστατεύει και την κοινωνία, διότι αυτός είναι ο στόχος μας, η λύση που θα βρεθεί να είναι και κοινωνικά βιώσιμη. Κύριος Στακίρης. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα των μεσοπρόθεσμων για το χρέος, αλλά και στην ποσοτική χαλάρωση. Και επειδή ήταν και η Άγγελα Μέρκελ, από εκεί περνάει σε μεγάλο βαθμό το θέμα του χρέους, το Βερολίνο ξέρουμε ότι μέχρι τώρα λέει όχι, αλλά και ο Μάριο Ντράγκη, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν είχατε κάποιες επαφές μαζί τους και αν τους θέσατε αυτά τα δύο θέματα που είναι βασικά για να κλείσει συνολικά η συμφωνία. Προφανώς ήμασταν σε ένα τραπέζι, συζητάγαμε, είχαμε τη δυνατότητα στο περιθώριο να κουβεντιάσουμε και για το ελληνικό θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρέπει να σας πω ότι ήταν ιδίως η καγκελάριος εξαιρετικά αισιόδοξη. Ανησυχητικά ίσως αισιόδοξη. Εγώ κρατάω και μια, αν θέλετε, πισινή σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, διότι έχω μια εμπειρία. Νομίζω όμως ότι οι περισσότερες στις Βρυξέλλες προεξοφλούν ότι θα κλείσει θετικά το ελληνικό ζήτημα εντός των επόμενων ημερών. Οι περισσότεροι προεξοφλούν αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι τον Απρίλη θα πάμε σε μια συνολική λύση. Η κυρία Σαββοπούλου από το ΣΤΑΡ. Κύριε Τσίπρα, αφού αναφερθήκαμε στις διαπραγματεύσεις, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί για τις σχέσεις σας με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, αν ισχύει αυτό που λέμε στην Αθήνα, που υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Εξαρτάται από ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να βάζουν φωτιές, αλλά καμιά φορά υπάρχουν καπνός και από τις στρακαστρούκες, ξέρετε, όχι μόνο από τις φωτιές. Και εδώ πρόκειται για επικοινωνιακές στρακαστρούκες της αντιπολίτευσης σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δημιουργήσει ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Οι απόκριες όμως τελείωσαν, οπότε και οι στρακαστρούκες θα σταματήσουν να μας απασχολούν. Θα δεχτούμε δύο ακόμη ερωτήσεις. Η πρώτη από τον κύριο Αντίπα, από το πρώτο θέμα. Και τον Νιουμάνι, Πρωθυπουργέ, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων θα προκαλέσει αύξηση του ΑΕΠ τα επόμενα έτη. Ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ότι είναι απλό να το εξηγήσει κανείς αυτό. Αν συνειδητοποιήσει ότι η απομείωση του χρέους, δηλαδή η απόφαση για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων, των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την απομείωση του χρέους, αλλά και η ένταξη Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα δώσει το απαραίτητο σήμα στην επενδυτική κοινότητα και στις αγορές ότι η Ελλάδα έφυγε οριστικά από την περίοδο της κρίσης. Είναι το σήμα που αναμένουν οι επενδυτές για να επενδύσουν χωρίς αναστολές στην ελληνική οικονομία. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις, το λένε όλοι οι οικονομολόγοι, νομίζω ότι σε αυτό έχουν δίκιο, δεν πρέπει πάντοτε να συμφωνούμε με τους οικονομολόγους, αλλά στα προφανή πρέπει να συμφωνούμε. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι αυτές που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα δώσουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν οι ήδη θετικές προβλέψεις για τους αναπτυξιακούς ρυθμούς της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια. Η κυρία Τσεκρίκα από τον Αλφα. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση στον Τούρκο ομολογό σας, τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος σήμερα σε νέες του δηλώσεις χαρακτήρισε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ένα κακομαθημένο παιδί, αρχηγό ενός ρατσιστικού κόμματος, τόνισε ότι εσείς δεσμευτήκατε ότι δεν θα ξανακάνει ανακοινώσεις και επίσης χαρακτηρίζει την Ψέριμο ως ένα τουρκικό νησί που ο πρόεδρος Δημοκρατίας πάτησε εκεί το πόδι του. Βάζετε τόσο, δεν είναι ομολογός μου ο κύριος Τσαβούσογλου, είναι ο κύριος ομολογός μου, ο κύριος Γκυλτηρή. Εν τούτης δεν τις γνωρίζω αυτές τις δηλώσεις, αλλά βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι έχει μια πολύ μεγάλη νευρικότητα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Παραλαμβάνω, αυτή η νευρικότητα πιθανώς να οφείλεται στο ότι στην Τουρκία υπάρχει μια εσωτερική κατάσταση έντασης εν ώψη του δημοψηφίσματος.
Δεν δίνω ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές τις δηλώσεις. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία της, διότι σε τελική ανάλυση και οι κρίνοντες κρίνονται, η διεθνής κοινότητα μας παρακολουθεί, όλοι παρακολουθούν και τη σοβαρότητα των δηλώσεων αυτών και τις κρίνουν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήδη αυτές οι δηλώσεις έχουν απαντηθεί από το ομόλογο επίπεδο, δηλαδή από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νομίζω υπάρχει χρόνος για μια σύντομη ερώτηση ακόμη από τον κύριο Ρούμπο. Από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όταν θα έρθει η ώρα στη Βουλή, μέτρα και αντίμετρα, θα απευθυνθείτε στην αντιπολίτευση και πώς σχολιάζετε αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ψηφίσει κανένα μέτρο τίποτα? Κοιτάξτε, ο καθένας θα πάρει τις επιλογές του και θα κριθεί από τον ελληνικό λαό για τη συνέπεια της τάσης του και για την σοβαρότητα της πολιτικής του. Απλά εγώ θέλω να επισημάνω ότι ίσως αυτό να είναι ένα δώρο προς την κυβερνητική πλειοψηφία η στάση αυτή. Όπως ήταν και η στάση της μη υπερψήφισης των μέτρων που πήραμε τα Χριστούγεννα για ένα 1.200.000 περίπου συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να πάρουν εφάπαξ πριν τα Χριστούγεννα μια σημαντική ενίσχυση, αυτό που ονομάσαμε 13η σύνταξη. Ο καθένας λοιπόν θα κριθεί από τις πράξεις του. Εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Άλλωστε δεν είναι και σωστό να φέρνουμε την εσωτερική κουζίνα στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε συμπληρώσει ακριβώς. Λοιπόν.